Συνεπώς, προκύπτει και από την επιστολή που στείλατε στους δανειστές μας ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώπιον τους. Βεβαίως είναι συγκεκριμένες οι δεσμεύσεις και επιθυμία μου ακριβώς με την επιστολή αυτή, η οποία κυκλοφόρησε στο Eurogroup το τελευταίο, ήταν ακριβώς να εξηγήσουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα υλοποιώντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πάντως, αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω, αυτό που αναφέρω στην επιστολή μου, το έχουμε συζητήσει και στο Eurogroup και πλέον γίνεται αποδεκτό, είναι πως η έκταση των αποκρατικοποιήσεων εκεί και όπου θα εφαρμοστεί δεν είναι προαποφασισμένη, αλλά θα εξαρτηθεί ακριβώς από την εξέλιξη της διαδικασίας, έχοντας βεβαίως πάντοτε υπόψη τον στόχο, τον εισπρακτικό. Άρα, με απλά λόγια, θα γίνουν αποκρατικοποιήσεις, η έκταση τους όμως, το ποσοστό που θα γίνουν και ο τρόπος που θα γίνουν θα είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης που θα έχετε με τους εμπλεκόμενους φορείς. Όχι μόνο αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά και αποτέλεσμα των δεδομένων όπως αυτά θα προκύψουν ή θα διαμορφωθούν στην πορεία. Με το ένα μάτι στραμμένο στο 1,8 δις που πρέπει να συγκεντρώσει. Ναι, το 1,4 δις. 1,4, σωστό. Ακριβώς. Ναι. Αυτό θεωρώ πως ενώ πράγματι και σωστά λέτε πως είναι συγκεκριμένο και θέλαμε η προσπάθεια ήταν να πείσουμε τους εταίρους μας πως είναι συγκεκριμένος ο σχεδιασμός, επειδή ήταν γνωστές οι επιφυλάξεις, νομίζω είναι γνωστές οι επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί ότι δεν ήταν η απόφαση του Υπουργικού αρκετά συγκεκριμένη. Εξηγήσαμε πως υπάρχει και η λεπτομέρεια και ο σχεδιασμός, άρα πείσαμε πως είναι μια απόφαση ικανοποιητική, αλλά την ίδια ώρα και στην απόφαση και στην επιστολή που κυκλοφόρησα στο Eurogroup, η έκταση των αποκρατικοποιήσεων παραμένει ένα ζήτημα ανοιχτό, το οποίο στην πορεία και ανάλογα με τα δεδομένα θα ρυθμιστεί και θα αποφασιστεί. Άρα να υποθέσω ότι αναμένετε κιόλας από αυτούς που θα συζητάτε να σας φέρουν και ένα σχέδιο εξασφάλισης 1,4 δις διαφορετικό. Έτσι. Αυτά που λέγονται δηλαδή ότι πιθανόν να σας παρουσιάσουν και ένα σχέδιο. Κύριε Τσούρο, οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν ληφθεί. Ναι. Αυτό που θέλουμε, αντιλαμβάνουμε, με αναφέρεστε κυρίως στην επαφή, στον διάλογο που θα έχουμε με τους εργαζόμενους, ο οποίος θα είναι συνεχής και συστηματικός. Πρώτη επιδίωξη είναι να διασφαλίσουμε όλα τα καλώς νομένα συμφέροντα των εργαζομένων, να πείσουμε πως η διαδικασία αυτή δεν υπονομεύει τα συμφέροντα των εργαζομένων, αντίθετα τα διασφαλίζει, αλλά την ίδια ώρα μέσω του διαλόγου και με τους εργαζομένους και με τους ιδίους τους οργανισμούς σε επίπεδο τεχνοκρατικό αλλά και σε κάθε επίπεδο αποφασίσουμε στην πορεία και ανάλογα και αναλόγως των δεδομένων για την έκταση. Τώρα, επειδή προήθηκε και ένα ρεπορτάζ που κάνει ιδιαίτερες αναφορές στην πρώτη κατοικία, ξέρετε, αυτός είναι ο εφιάλτης της μέσης κυπριακής οικογένειας τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, κυρίως με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προτίθεστε να κάνετε κάτι πέρα από τα όσα αυτοβούλως θα κάνουν οι τράπεζες? Εντάξει, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που από τις δεσμεύσεις που ακούνται από τους τραπεζίτες. Σήμερα και χθες διευκρινίστηκαν. Δεν είναι για μένα, κύριε Τσουρούλη, είδηση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι είχαν τα πράγματα, αλλά χαίρομαι που και προς την κοινή γνώμη μεταδίδεται αυτό το μήνυμα. Δεν είναι. Ότι δεν θα χάσει κανένα το σπίτι του, είναι μια ανοιχτή. Δεν, ακριβώς. Ναι. Δεν είναι ο πρώτος και εύκολος στόχος των τραπεζών η πρώτη κατοικία μιας οικογένειας. Από την άλλη, με τον ίδιο ξεκάθαρο τρόπο να τονίσω, πως η δυνατότητα εκποιήσεων θα είναι πλέον υπαρκτή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους. Ακούω και στην αγορά κυκλοφορεί πως υπάρχουν και κάποιοι, είτε επιχειρήσεις, οι οποίοι τα έχουν και δεν πληρώνουν. Βεβαίως. Ναι. Δεν πρέπει κανείς να νιώθει ασφαλή σε αυτή την περίπτωση, αλλά περιπτώσεις νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν απλώς πρόσκαιρο πρόβλημα, δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Τώρα, πάμε στον προϋπολογισμό, ο οποίος δείχνει να είναι ο σκληρότερος, θέλοντας και μη, σκληρότερος προϋπολογισμός λιτότητας, στον οποίο μάλιστα το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ λέει ότι δέχεται και ιδιαίτερα σταυρώματα το τελευταίο 48ωρο. Δεν ξέρω αν έχετε
μια διαβούλευση τουλάχιστον με τον κυβερνητικό συνασπισμό, ώστε να νιώθετε τουλάχιστον ότι θα περάσει από τη Βουλή ο προϋπολογισμός που στέλνετε. Αισιόδοξο πως θα περάσει ο προϋπολογισμός. Όσον αφορά τα σταυρώματα, δεν έχω καμία ένσταση. Και αυτή ήταν η παρένεση μου. Άρα θέλετε να τα ελέγχει η Βουλή και, και το τελευταίο ευρώ. Αυτό τόνισα και, και στην ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για μας είναι πολύ σημαντικός. Θεωρώ πως η Βουλή είναι σύμμαχος στην προσπάθεια μας να διασφαλίσουμε την σωστή διαχείριση των δημοσίων πόρων, που δεν είναι άλλο από το υστέρημα του φορολογούμενου πολίτη. Δέσμευση κοντιλίων, το σταύρωμα όπως το ονομάζουμε, σε αυτό ισοδύναμη. Δεν είναι περικοπή, δεν είναι απόρριψη, είναι δυνατότητα αυξημένου ελέγχου, τον οποίο εγώ καλωσορίζω. Και επιζητάτε κιόλας. Χωρίς αμφιβολία. Και εγώ να ήμουν, μέχρι προ λίγων μηνών, κύριε Τσουρούλη, ήμουν βουλευτής, μέλος μάλιστα της Επιτροπής Οικονομικών. Ναι. Αν εξακολουθούσα να ήμουν στην Βουλή, αυτό θα έκανα. Υπήρξε μια διαβούλευση ειδικά, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ναι. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των δημοσίων δαπανών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Υπήρξε μια, και θα κλείσουμε με αυτό. Υπήρξε μια διαβούλευση σας σήμερα με τον κύριο Χατζιπέτρου. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μέτρα είναι στα σκαριά που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους, είναι για τα γνωστά ζητήματα των επιδομάτων βάρδιας. Γι' αυτό ήταν το ζήτημα. Ναι, βρέθηκε αυτό, χρυσή τομή. Θεωρώ πως είμαστε πολύ κοντά και με αυτή την ευκαιρία να τονίσω για άλλη μια φορά ή να αναγνωρίσω για άλλη μια φορά την ωριμότητα και τη σοβαρότητα του συνδικαλιστικού κινήματος. Θεωρώ πως στη συνάντηση που ήταν στην παρουσία ασφαλώς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ναι. Πως καλύψαμε έδαφος και είμαστε πολύ κοντά σε συναντήληψη. Αναγνωρίζουν και οι εκπροσώποι των εργαζομένων την ανάγκη λήψης κάποιων μέτρων. Αναγνωρίζουμε και εμείς από την πλευρά μας, κύριο Τσουρούλη, ότι δεν θα πρέπει αυτά τα μέτρα με τρόπο υπέρμετρο να επηρεάσουν ειδικά κάποιους εργαζομένους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Υπουργέ.